έπειτα από 3 επεισόδια ομάδων της Premier League, πέφτουμε 2 κατηγορίες και σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στο γήπεδο της ομάδας η οποία κυριάρχησε τη φετινή σεζόν στη League One. Αυτή δεν είναι άλλη από την Portsmouth και το θρυλικό γήπεδό της, το Fratton Park. Η Portsmouth είναι μία από τις πιο γνωστές αγγλικές ομάδες στο ελληνικό κοινό και λόγος αυτού είναι οι πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ομάδα τη δεκαετία του 2000. Πέρα από αυτό όμως, η Pompey είναι μία από τις πιο δημοφιλείς αλλά και επιτυχημένες ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου με πολλές επιτυχίες και τίτλους στην ιστορία της. Αλλά μιας και ανέφερα ιστορία, ας μας πει κάποια πράγματα για την ιστορία της. Ο ιστορικός Pub Tales. Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Η Portsmouth είναι μία από τις πιο επιτυχημένες αλλά και δημοφιλείς ομάδες σε όλο τον Αγγλικό Νότο. Έχει κατακτήσει 2 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας και 2 φορές το κύπελο Αγγλίας. Η γειτονική Southampton είναι η μεγαλύτερη της αντίπαλος και μαζί αγωνίζονται στο South Coast Derby που είναι ένα από τα πιο σκληρά derby σε όλο το νησί. Οι Pompey για φέτος είχαν ως στόχο να ανέβουν στην Championship, κάτι το οποίο εν τέλει κατάφεραν ως πρωταθλητές της League One. Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το γήπεδο της Portsmouth ονομάζεται Fratton Park και έχει πάρει το όνομά του από αυτόν ακριβώς το σταθμό. Το γήπεδο για την ακρίβεια βρίσκεται στην περιοχή του Milton, αλλά όταν άνοιξε το 1899, ο σταθμός ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά στο γήπεδο ήταν αυτός του Fratton και έτσι πήρε το όνομά του. Πρώτη στάση για σήμερα λοιπόν, η πιο δημοφιλής pub για τους φίλους της ομάδας, η The Shepherd's Crook. Όπως μπορείτε να δείτε, η pub είναι ντυμένη στα χρώματα της ομάδας. Από το μενού το οποίο είναι ξεχωριστό τις μέρες του αγώνα, μέχρι τους τοίχους και το ταβάνι. Και αν αναρωτιέστε γιατί λέμε και το ταβάνι, ο λόγος είναι πως αν σηκώσετε το κεφάλι σας, μπορείτε να δείτε τους πρώτους προβολείς που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία του Fratton Park, οι οποίοι πλέον φωτίζουν τη συγκεκριμένη pub. Στους τοίχους της pub επίσης θα δείτε πολλά ιστορικά μεμοραμπίλια της ομάδας από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα. Με λίγα λόγια, μπορείτε να πίνετε την μπύρα σας και απλά να μαθαίνετε για την ιστορία της ομάδας. Στο πίσω μέρος επίσης θα βρείτε και μια πολύ όμορφη αυλή σε περίπτωση που πετύχετε μια ηλιόλουστη μέρα στο νότο της Αγγλίας. Όπως καταλαβαίνετε, αν βρεθείτε ποτέ στο Portsmouth για αγώνα της ομάδας, η επίσκεψη σε αυτή την pub κρίνεται επιτακτική. Έτσι λοιπόν, αφού ήπιαμε τις μπύρες μας σε αυτή την πανέμορφη pub, κατευθυνθήκαμε προς το γήπεδο της ομάδας. Το Fratton Park, όπως και όλη η πόλη του Portsmouth, βρίσκονται στο νησί Portsea. Αυτομάτως αυτό σημαίνει πως το Fratton Park είναι το μοναδικό γήπεδο επαγγελματικής αγγλικής ομάδας που δεν βρίσκεται στην είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Το επίσημο παιχνίδι για την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας που διεξήχθη με προβολή στο γήπεδο ήταν στο Fratton Park στις 22 Φεβρουαρίου του 1956 μεταξύ Portsmouth και Newcastle. Η Portsmouth είναι η αγγλική ομάδα στην οποία έχουν αγωνιστεί οι περισσότεροι Έλληνες, συγκεκριμένα 8 στον αριθμό. Οι πιο πρόσφατοι εξ αυτών είναι η Φάνης Γκέκας, Άγγελος Βασινάς και Κώστας Χαλκιάς.
Πριν μπούμε όμως μέσα στο γήπεδο, πάμε για τα καθιερωμένα μας ψώνια στην μπουτίκ της ομάδας, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Fratton Park. Συνήθως όταν η μπουτίκ βρίσκεται σε ξεχωριστό κτίριο εκτός του γηπέδου, είναι καλός ιονός για το ότι θα συναντήσεις μια καλή μπουτίκ. Και η αλήθεια είναι πως αυτός ο κανόνας επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά. Shout out για την ομάδα της Portsmouth, όπου έχει για χωρικό στη φανέλα της το Πανεπιστήμιο της πόλης, αντί για κάποια στοιχηματική εταιρεία. Εντός του καταστήματος θα βρείτε πολλές επιλογές για ρούχα της ομάδας, αλλά και για κάθε είδους συλλογές. Μία από τις ιδιαιτερότητες της boutique είναι πως εντός της θα βρείτε και τα εκδοτήρια της ομάδας, όπου αν έχετε αγοράσει τα εισιτήρια σας online, μπορείτε να πάτε και να τα τυπώσετε για να το έχετε σε χάρτινη μορφή για τη συλλογή σας, όπως κάναμε κι εμείς. Αφού ξοδέψαμε όμως αρκετό χρόνο στην μπουτίκ, κατευθυνθήκαμε προς το γήπεδο για την έναρξη του αγώνα. Έχει άλλη αίσθηση το χάρτινο εισιτήριο, άλλη αίσθηση. Το Fratton Park έχει χωρητικότητα 20.899 θέσεων και αποτελεί έδρα της ομάδας από την ίδρυσή της το 1898. Και κάπως έτσι, φτάσαμε στην έναρξη του μάτς απέναντι στην Northampton, μέσα σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, μέσα στο Fratton Park. Η Portsmouth μπήκε από νωρίς δυνατά στο μάτς, ανοίγοντας γρήγορα το σκορ. Και έδειξε ποιος θα είναι το αφεντικό της ημέρας, διπλασιάζοντας τα τρέματά της πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν και είχαν την ευκαιρία να κάνουν 3 τα τέρματά τους από το σημείο του πέναλτι. Αλλά τελικά ο Colby Bishop αστόχησε από την ασπιβούλα. Μετά από ένα γεμάτο ημίχρονο με 2 γκολ, ένα χαμένο πέναλτι και αρκετές φάσεις, πήγαμε για το φαγητό του ημιχρόνου από τον μπαρ του γηπέδου. Η αλήθεια είναι πως είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για αυτό το πάω. Η απάντηση του δεν με τρελαίνει από την αλήθεια μου. Αλλά θα κάνουμε. Για χάρη του βίντεο θα το πάμε. Καλή όρεξη. Εντάξει, είναι να γνωρίζετε, είναι πόρξο σας. Δεν είναι το κλασικό λοκάρικο πραγματοπορτής. Ιδιαίτερο. Πάντως, το social troll του Βαγγέλη, ότι κρατάει την κάμερα, είναι αρκετά δίκο, όπως πούμε. Οπότε, εντάξει. Με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου, η δυναμική του μάτς φαινόταν να αλλάζει, με την Portsmouth να μένει με 10 παίχτες και τον κόσμο στο γήπεδο να εξοργίζεται με αυτή την απόφαση. Η όποια ελπίδα να δούμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι εξανεμίστηκε όταν η Portsmouth με μια άψογη επίθεση έβαλε και τρίτο γκολ. Yeah!
Και παρά τους 10 παίχτες, η νίκη της Portsmouth πήρε διαστάσεις θριάμβου με το τέταρτο τέρμα της ομάδας. Το μόνο που κατάφερε η Northampton ήταν να μειώσει σε 4-1, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν ανεπηρέαστη το τέρμα της ομάδας τους. Ο διαιτητής της αναμέτρησης σφύριξε τη λήξη του αγώνα και αυτό αυτομάτως σήμανε τη μεταφορά των πανηγυρισμών από το γήπεδο στις pubs του Portsmouth. Ξεκινώντας την αξιολόγηση της εμπειρίας μας από την μπουτίκ της ομάδας, έχουμε να πούμε πως όταν θα βρεθείτε σε αυτή την μπουτίκ, η αλήθεια είναι πως δεν θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Λογικά θα βρείτε αυτά που χρειάζεστε για τις συλλογές σας, αλλά όχι κάτι διαφορετικό από όσα έχετε δει στο παρελθόν. Ικανοποιητική μπουτίκ και την βαθμολογούμε με 3,5 μπύρες. Το φαγητό του γηπέδου, η αλήθεια είναι πως ήταν πιο νόστιμο από ό,τι φαινόταν. Όχι κάτι το ιδιαίτερο και λογικά κάτι που θα ξεχάσετε γρήγορα. Θα το βαθμολογούσαμε με 3 μπύρες, αλλά επειδή ο Βαγγέλης μας έδωσε την έγκρισή του για το sausage roll, θα του βάλουμε έξτρα μισή μπύρα και θα το βαθμολογήσουμε με 3,5 μπύρες. Από πλευράς ατμόσφαιρας, αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη της ημέρας. Η ατμόσφαιρα στο Fratton Park ήταν τουλάχιστον εξαιρετική, με τον ενθουσιασμό του κόσμου και λόγω της καταπληκτικής φετινής σεζόν να είναι στα ύψη. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα δυνατά όπλα της Portsmouth θεωρείται η έδρα της. Και σε αυτό το match ήμασταν μάρτυρες αυτού. Ίσως να είμαστε γενναιόδοροι στη βαθμολογία, αλλά χαλάλι γιατί είναι συμπάθειά μας η Portsmouth. 4,5 μπύρες. Τέλος, στις εγκαταστάσεις, το Fratton Park είναι ένα γήπεδο 126 ετών και είναι ένα από τα γήπεδα που κρατούν ζωντανή την ψυχή του αγγλικού ποδοσφαίρου, όντας ένα αμυγός βρετανικό γήπεδο, όπως ήθιστε να λέμε. Μπορεί η ηλικία του γήπεδου να είναι εμφανή σε αρκετά σημεία του. Αλλά η ομάδα φροντίζει να το συντηρεί όπως πρέπει. Δεν υπάρχει όμως πραγματικός οπαδός του ποδοσφαίρου που να μην του αρέσουν αυτά τα γήπεδα, ακόμα και με τις ατέλειές τους, γιατί σε αυτά είναι που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου. 4 μπύρες. Με 15,5 μπύρες, το Fratton Park ισοβαθμεί στην 5η θέση του πρωταθλήματός μας, παρέα με το Villa Park. Αυτά λοιπόν η εμπειρία μας από το Portsmouth. Αν σας άρεσε, θα χαρούμε να μας κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς και να μας ακολουθήσετε στα social media για καθημερινό περιεχόμενο πάνω στο αγγλικό ποδόσφαιρο, όπως και στο Spotify για τα εβδομαδιαία μας podcast. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.